Φακάτι μου Έλληνες και λοιπές διαθέσιμες ανάφτρες, καλώς ήρθατε από τον πλανήτη Λούτσα στον πλανήτη Χώστες, ο οποίος και σας εύχεται ένα welcome ομοίως καλό. Αν το είχα δει εγώ το όνειρο, λάδι ραφινέ να χύνεται όξο από το πιάτο με τη χωριάτικη. Τρέχω, ανοίγω ονειροκρήτη σελίδα 2004, διαβάζω. Αν δεις τον ύπνο σου, λάδι ραφινέ να χύνεται, σημαίνει πως όταν μεγαλώσεις μικρή μου, θα γίνεις εργολάβα. Την πήραμε την Ολυμπιάδα, την τσακώσαμε και βγήκε το dream μου εντελώς αληθινό. Και έτσι τώρα θα γίνουμε όλες εργολάβες. Πού το ξέρω, καλά έχω κονέξια και μαθαίνω, πού το ξέρω. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ένα είναι το σύνθημα που μας ψυχώνει εμάς τους φακάτους, τους αντριωμένους του 2004. Κάθε γειτονιά και εργολάβος. Κάθε μπλόκι και ανάδοχος. Άρα κάθε σπίτι και ελαδέμπορας. Διότι χωρίς λάδωμα δεν γλιστράει φακάτι μου, ούτε το μετρό στη ράγα. Μου το είπαν τα κονέξια μου. Χωρίς λάδι, όπως τα έλεγε και ο Μπός το αείμνηστος, τζάμπα μπαίνουμε, τζάμπα βγαίνουμε και που μπαινοβγαίνουμε, τι καταλαβαίνουμε. Να δούμε όμως και λιγάκι τι πρέπει να φοράει κανείς όταν παίρνει η Ολυμπιάδα. Χώστοτε μάχη ο Μάστορη, έλα. Πω πολλούσα που χάσα όσο ήμουνα στη Λούτσα. Βρε αυτό το μοντελάκι δεν το φορούσε η Ζωζό σαν κουντζάκι πρόπερση στο Μαύρο Γάτο. Έχει μια καρδαρόμπα η Ζωζό, πουλια πουπουλα φτερά, πιπιφίφιλε νάτα. Αχ, τώρα που ήρθε τον κροανάσανα, δεν είναι η Ζωζό, τα έλεγα. Η ξανθή περάκι είναι στο πανηγύρι της καρδιτσομαγούλας. Κραγιονάκης αγορασμένος από το Χόντο Λοζάνης, ασορτής και με την πουλια και με το δοντάκι. Για να δω, παίρνουν οι πληβοί παπαράτσι τα θεϊκά λαιμά μου, για τζάμπα ξέκανα μια καραβιά στρίδια. Μωρέ, τι μου θυμίζει τούτο εδώ το τσίτι, το ξοπάρδαλο, το γαλαζοπορτόκαλο, τι μου θυμίζει, να το εδώ και εσές κάνει τη διαφορά, το είχε ξαναβάλει και στο γλυξιμπουργκέικο, δεν ξεγελιά μη μπριόζα. Ευλόγησον δέσποτα, μη πολυσκύβεις ευλογημένη και βρεθείς αλλού εσύ και αλλού το πύλινο που έχει στην κουρούπα. Να τη δούμε και στο λόσο μόντι στην κυρία Χαλίβουργα. Α, από τη μέση και κάτω μία σορτή εθνική ανάταση. Πού στα παπούτσια δηλαδή χούπου. Από τη μέση και πάνω ρωτάτε αλλού. Στην άκρη τι κάνει ο Δυσίωνος, βαράει τον τέφι. Βεβαίως επί παλαιότερου ήταν πιο άγριο ζαμπούκα. Τότε με κάθε 6 κραγιόν τη χαρίζανε και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Κάποια φορά όμως που αγόρασε 10 κραγιόν, κοίτα τι τσάκωσε. Αυτήν εδώ την νυχτικιά μου και έτοιμα τζευρέα ράχο μας. Ρε Αλέκα μου, γιατί έχεις ένα ύφος ένα σουφάγιο γάιδερο στο ψωμί και παίρνει και το τρικάμερο. Χα, κάτσε να στο πω τραγουδιστά του γιατί. Γιατί... Τσάπα πανικόλη μας. Yes! Άντε λοιπόν, με το καλό οι αναλήψεις, με το δεξί να μας μπουνε και οι αθληταράδες οι δίμετροι, υλικά ωφέλη μπορεί να μην έχουμε από τους Ολυμπιακούς όπως μπριφάρουνε μερικοί κακοί, αλλά θα έχουμε άλλα λούσα, πολύ πιο επί ανωτέρου. Ως γνωστόν, η Αθήνα διαμαντόπετρα της γης στο δαχτυλίδι θέλει, αλλά δεν μπορεί να φιλοξενήσει όλα αυτά τα στήφιτα λαλάζοντα που θα μας προκύψουν. 16.000 σου λέει μόνο οι αθλητές, βαλεγκόμενους, παρατρεχάμενους, σταυροκουνιάδια την κάρα με την υδροκέφαλη. Τζάμπα τους τάξαμε πως θα τους πάρουμε μουσαφιρέους. Το κρυφό μας χαρτί ήταν αυτό το τζάμπα, αλλά και πάλι δεν μας βγαίνει. Οπότε ας κάνω εγώ μια πρόταση και ας την απέσει χάμω, Γιάννα μου. Προτείνω λοιπόν ο καθένας από εμάς να μπει waiting λίστα, ώστε να μπορεί να αρπάξει στο χώμη του από κανένα δυο ξέμπαρκους αθληταράδες, ανάλογα με τα τετραγωνικά του και με τις μπριόζες διαθέσεις του. Και να, τι ακούω, η πρώτη προσφορά, όπως μου μπριφάρουν τώρα από το κοντρόλ, έφτασε ήδη. Τα καλογεράκια από εδώ παραδίπλα χιέρ ζητάνε να φιλοξενήσουν το πλεόνασμα από Νότια Αφρική, επειδή δεν είναι και ρατσιστές, αλλά απλώς έτσι φαν του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Δηλαδή νους υγιής, που σημαίνει αυτό εδώ ακατοίκητο και σώμα ακόμα πιο ντούρο. Όπως με πληροφορεί δε το κοντρόλι, οι εργασίες στη Μονή ήδη άρχισαν. Τα ζακούζια παραγγέλθηκαν, τα αρκοντήσια μπήκαν, οι σάουνες μπιλντάρονται και οι καλογέροι περιμένουν τους επί κοντό από την Νότια Αφρική αναγωνίως. Τα γλεντοκόπια βρετάδατε, τι ίστρος, τι μπρίο, τι κέφι γλέντι μέχρι πρωίας, τι φωνάχτε το Γιωργάκι στα Μπαλσόη τώρα αμέσως, που το ξέρω, που το ξέρω, έχω κονέξια και μαθαίνω. Στο μεταξύ, ο Δυσίωνος, γνωστός ως άντρας της κυρίας Δάφνης επί παλαιοτέρου και επί νεοτέρου, στην αρχή της νόμπαρε την ανάληψη, όταν να τη δει δεν ήθελε. Στα φέρστια έλεγε πως η Ολυμπιάδα δεν είναι το μόνο πολιτιστικό γεγονός και δεν γεγόμαστε να την αρπάξουμε. Στερνά μόλις την πήραμε, φώναξε ναι, νικήκαμεν και έπεσε κάτω ξερός. Και από εκεί και μπρος, του μείνε το χούι. Και οπότε του φλασάρει η Ολυμπιακή ιδέα, πάρ τον κάτω το Μάστορη. Διαρκώς γκρεμοτσακίζεται και δυσιονίζει την ατμόσφαιρα. Ο Δυσίωνος. Χώστο το μάχη ο Μάστορ, έλα. Βαρούτε τα όργανα, αρχίσανε τα κλεντοκόπια και οι χαρμολύπες, μισοδάκρυ, μισογέλιο, κλαψίγελος. Μόνο ο Βασίλης Αλέας λείπει βρε με το κλαρίνο του, και αυτό γιατί δεν τον βρήκανε στον κινητό. Είχε βάλει σου λέει τον αυτόματο. Αχ, τι κάνω για τα εξώφυλλα, η σιδηρούργα, μία κυρία Χαλιβούργου.
Άμα εγώ που φουρβλήσω με γονιπετή σκοτσαμάνι υπουργό, είμαι για τέτοια. Έλα, χώστα μεγάλε. Χάιντα. Άλλο το έφαγε το λουλούδι, άλλο σκόνταψε. Πάρ τον κάτω το δυσίωνο. Έτσι, ξόχαρο να σε να αναδείξει και το σούπλ ταγέρ. Αν δεν θα την γλιτώσει τη σαβούρδα ο δυσίωνος. Και τώρα λίγο πάλκο. Να και ο Αγγελόπουλος, όχι ο Μανώλης καλέ, ο Χαλίβουργας. Για την ώρα κάνει δεύτερη φωνή, καμιά φορά παίζει και αριστεροντέφι. Ενώ το μπριγιόν πάνω στο τσίτι το μανταρινί έχει λαϊκό έρισμα. Όπα παλαμάκια, και τώρα κοινό μου όλοι μαζί να τραγουδήσουμε. Λιώνουν τα νιάτα μας στη βιοπάλη, με τα κομμάτια μας δένει τα τσάλι. Τα δικά μας, όχι τα δικά τους. Τα πήρε ο Χαλίβουργας, ευχαριστώ το κοινό μου, εσείς με αναδείξατε, εσείς με ανεβάσατε εδώ που με ανεβάσατε, θα επανέλθω του χρόνου με ρουβά. Πάντως το κοστούμάκι δεν μου πολύ κάνει πίστα, ήθελε κάτι στο πιο λαμέτο ο Χαλίβουργας εδώ που τα λέμε. Να και η οπισθοδρομική σε απαρτία, δηλαδή συμπούρμπουλη. Και παλαμάκια, παλαμάκια, να χτυπούν τα τακουνάκια στο τσιμέντο, στα πλακάκια. Κάνε και σε παλαμάκια, βρεκούτο, μην τρέπεσαι, έτσι μπράβο. Να και ο Φούρλας πριν το ξούρισμα, ποιο του γεγε αυτό, χορεύει, τι χορεύει να ξέρατε. Το σε συνάντησα στην Πλάς και φορούσε τυρκουάζ. Έλα να βγει και ο Σόουμαν. Καλέ το Δημαρχόπουλο, η μασκότ των Αθηνών, το παιδί θαύμα, κάτι σαν τη Shirley Temple, δηλαδή επί παλαιότερου, αν θυμάστε στο πιο φουστανελάτο. Απαπα, δυσίων είπε το ζάλι, να ξαναδώ τη Shirley Temple, παρακαλώ και με κλακέτες. Έλα μας τώρα, δώστα. Μες στο γαϊδουρο σάμερ που μας πέρασε μπριόζι μου, είχαμε όμως και μια μεγάλη απώλεια. Χάσαμε το κοκορέτσι. Δεν της αρέσει σούβλα της ΕΟΚ, της κάνει δυσίωνη. Στο μεταξύ φαίνεται πως η έλλειψη αυτού του συγκεκριμένου κοκορετσίου δημιούργησε ένα blackout ξόχαρο σε μερικούς πολιτικούς. Πρώτος έσκασε μύτη ο Γιάννος Παπαντονίου. Το πρόβλημά μου λέει δεν είναι ο προϋπολογισμός, όχι. Είναι η ντομάτα και το καρπούζι, όπως τα ακούτε. Η ντομάτα που κάνει σε νερμό δυσίωνο η ντομάτα. Μέχρι τώρα την έχει αποφύγει. Γιάννος και ντομάτα, δύο ξένοι, στην ίδια πόλη. Αλλά τώρα λέει να τις κάτσει σιγά σιγά. Καπάκι βγαίνει τώρα και λέει για τους ντολμάδες που δεν τους έφαγε, λέει ο Χαρίλος από τη μαμά της. Ακού τώρα, αυτά είναι μια σελίδα της ιστορίας, είπε η Ντόρα, που γράφτηκε κατά λάθος. Ένα μιστέκι σκέτο δηλαδή. Ποιο δηλαδή, αυτό εδώ, ακατοίκητο. Αυτή δεν είναι για να λέγεται πολιτική. Αυτή είναι για να λέγεται Μπαρμπαστάθης. Διότι από κοντά πέφτει και η μελιτζάνα του ρέπα του αεροκρέμας, του οποίος μας διαβεβαιώνει πως την έτρωγε από μικρός. Θεέ μου, σχόραμε εκείνη και η πρώτη μου εκπομπή εδώ στο Μέγκα. Και τώρα να πούμε το last goodbye και στο κοκορέτσι και σε ό,τι άλλο έτρωγε από μικρός ο ρέπας. Χώστοτε μάχη το vegetarian mastery, έλα. Εγώ είμαι λάτρης της μακαρονάδας, όπως μπορείτε να φανταστείτε, αλλά κάθε μέρα μακαρονάδα. Πέμπτη μακαρόνια, τρίτη πέμπτη μακαρόνια, φάτε μάγκες, βγάλτε χρονιά. Και την Κυριακή έχει κρέας, βρε, και την Κυριακή έχει κρέας. Και άρρωστης. Τρελή είναι και φαίνονται αυτοί με τις αγελάδες που φτιάχνει εκεί πέρα στροφές αυτές που είναι. Εμείς έχουμε αγνές στροφές, τρώνε τα πρόβατα. Έχουμε καθαρές στροφές. Τρώει τρυφή, διαλέξει φουσκάνε. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτά τα πράγματα. Μελιτζάνα, η οποία είναι η τσακόνη μελιτζάνα, η μόνη γλυκιά μελιτζάνα πρέπει να ξέρετε. Τρόπο μικρό παιδί, λοιπόν, έχω ιδία πείρα και γνώση περί της αξίας και της νοσημιάς του προϊόντος. Εγώ είμαι λάτρης της μακαρονάδας, όπως μπορείτε να φανταστείτε, αλλά κάθε μέρα μακαρονάδα. Εδώ και 1,5 περίπου χρόνο έχει κατοχυρωθεί η ονομασία της τσακόνικης μελιτζάνας ως προϊόντος το οποίο παράγεται εδώ. Και περισσότεροι να το γνωρίζουν για να το επιλέγουν γιατί είναι πολύ θρεπτικό και πολύ νόστιμο. Κάθε μέρα με κορονάζει. Ορίστε ο αεροκρέμαστος, ο χρόνος ο ενάμισος. Και τώρα επί νεοτέρου λιγάκι γιατί αρκετά επί αναδρομικού. Πρώτο νιου. Το ορφανό της χείρας του ΜΑΟ, Κολμητσουκάτος δηλαδή, έκανε μια βαρισίμαντη δήλωση. Σεβόμαστε τη διαφορετική άποψη μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Κουάου, πες το μου να ησυχάσω. Ενώ πάλι αυτούς που είναι όξο από το Πασόκ δεν τους σεβόσαστε. Τα πιτσιρίκια που μοιράζαν τα φεγγιβολάνια κατά της ανάληψης των Ολυμπιακών, γιατί τα μπουζουριάσατε με λες. Για ρήπανση. Ποια ρήπανση, χέρι-χέρι τα δίνανε. Στους άλλους που σηκώσανε κάτι πανά ενάντια στους Ολυμπιακούς, τι πανά, ένα ήτανε. Γιατί τους περάσατε τη χειροπέδα.
Με αυτή τη λογική στις επόμενες εκλογές θα πρέπει να απαγορευτούν τα fake βολάνια. Όνλη Πασόκ να ρυπαίνει, κανένας άλλος.